Γεωργιάδη, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. 2 εισαγωγικές παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ. Πρώτον, καταδικάζω απερίφραστα τα γεγονότα στην Ιερά Πέτρα. Άλλο πράγμα η πολιτική κριτική, που θέλω να σας ασκήσουμε σκληρή κριτική, και άλλο πράγμα η προπυλακισμένη ενός υπουργού. Και αυτή, να ξέρετε, είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Όταν βάζετε κάποιον να κάνουν αυτά σε εμάς, εσείς χαιρόσασταν και φερόσταν χαιρέκατε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν θέλω να μείνει παραμικρή αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από τέτοιου είδους γεγονότα. Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, είναι παντελώς αδιανόητο ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδος να καπνίζει μέσα στο Υπουργείο Υγείας και να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η εικόνα σας με το τσιγάρο και πίσω ο τίτλος Υπουργείο Υγείας. Με συγχωρείτε, αλλά αν το είχατε κάνει και ήσταν υπουργός οποιασδήποτε άλλης χώρας, Υπουργός Υγείας, θα σας είχε παρετήσει ο κ. Πρωθυπουργός την ίδια μέρα μόνο γι' αυτό. Επιτέλους, πρέπει να καταλάβετε ότι ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδος με την πράξη σας μπορείτε να παρασύρετε και άλλους ανθρώπους στο κάπνισμα και να προκαλέσετε ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία τους. Πάσα εντός, αυτό φαίνεται ότι δεν σας αφορά, γιατί γενικώς δεν σας αφορά τι είναι στον νόμο. Είπε, κυρία Πρόεδρο, τη διαφαινόμενη παρέμβαση στον διαγωνισμό του Καλπινό. Θα καταθέσω εισαγωγικά, αφού αναφέρω, κυρία Πρόεδρε, ότι στις 20 Μαΐου έκανα μία έτσι καταθέσεως εγγράφων. Ζήτησα να παραδώσω ο κ. Υπουργός την έκθεση της νομικής υπηρεσίας του Καλπινό, η οποία και διενεμήθη στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διόρισε ο κ. Υπουργός μετά τα γεγονότα, για το τι πραγματικά συνέβη με τον εν λόγω διαγωνισμό για την πρόσληψη των 100 γιατρών και των 400 νοσηλευτών για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μονάδες εντατικής θεραπείας που σε αυτή τη Βουλή δεσμεύτηκε ο κ. Υπουργός προ 50 ημερών ότι σε 25 δεν έχουν ανοίξει. Έχει διπλασιαστεί ο χρόνος και ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Προχωράει η διαδικασία όντως από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Καλπινό, πάντα με την αίρεση ότι μπορεί οι αδικούμενοι να προφέρουν στα δικαστήρια και να ακυρώνουν διαγωνισμό. Δεν μου παρεδόθη, κυρία Πρόεδρε, παρότι παρήλθε η προθεσμία των 20 ημερών, το σχετικό έγγραφο, το οποίο όμως έτυχε να βρεθεί στην κατοχή μου. Θα το καταθέσω μετά το πέρασε ερώτηση, πρακτικά θα χρειαστώ για να διαβάσω τη δευτερολογία μου. Είναι αυστηρός προσωπικό και εμπιστευτικό έγγραφο. Το υπογράφει η νομική υπηρεσία του Καλπινό και συγκεκριμένα η κυρία Αθηνά Οικονόμου, νομικός σύμβουλος του Καλπινό, και διαβάζω τα 2 κρίσιμα σημεία από όλη την νομική εισήγηση. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και ενώ εκκρεμούσε η ολοκλήρωση της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων αιτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφαση για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, παρενέβη στη διαδικασία ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης και ζήτησε και τα λοιπά, τα αναφέρω αν χρειαστεί στην θεολογία μου και πάω στο κρίσιμο. Την 21η Απριλίου 2016 και ενώ η Επιτροπή εργαζόταν, η Επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, που θα μοριοδοτούσε τους υποψηφίους γιατρούς και τους υποψηφίους νοσηλευτές, η κατά τον νόμο συγκληθήσα Επιτροπή, κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας, αποτελούμενο από τους κυρίους και κυρίες Τσισμετζιάν, Μπακάλι και τον δικηγόρο κύριο Ράπτη, συνεργάτη του γραφείου του Υπουργού κυρίου Πολάκη, επισκέφθηκε τον χώρο που εργαζόταν η Επιτροπή και εξέφρασε διάφορες ερμηνείες του τρόπου που το Καλπινό μοριοδοτούσε τους υποψηφίους. Και κλείνει η εισήγηση κατόπιν των παραπάνω. Η γνώμη της νομικής υπηρεσίας του Καλπινό είναι ότι επειδή εν προκειμένου διαδικασία πάσχει από ακυρότητα, η οποία κατά τη γνώμη μας δεν θεραπεύεται με τη συνέχεια της διαδικασίας κτλ. 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 Θα κατευθύνω απαντικά στο πέρας της ερωτήσεως μου. Για να το συνοψίσω, κύριε Υπουργέ, και να έχετε το λόγο. Κατά πρωτοφανή παράνομο τρόπο, χωρίς να σεβαστείτε καμία διαδικασία, χωρίς να έχετε συνέστηση τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει ένας υπουργός, διατάξατε τους συνεργάτες σας, παρενέβησατε στη διαδικασία, μοριοδοτήσατε κατά το δικό σας τρόπο και βεβαίως έχετε στην πραγματικότητα την άξη στον αέρα όλη διαδικασία. Με αποτέλεσμα να μην έχουν στελεχωθεί ακόμα μονάδες εντατικής θεραπείας, άνθρωποι να ψάχνουν για τον εαυτό τους ή για συγγενείς τους κρεβάτι και να μην βρίσκουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ενδεχόμενες και αστικές συνέπειες που έχει η παρέμβασή σας,
Και θα ήθελα να πληροφορήσετε με βάση ποιο νόμο και ποια διαδικασία ο αναπληρωτής υπουργός κ. Πολάκης παρενέβη κατά αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία προσλήψεως γιατρών και νοσηλευτών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άντε, κύριε Πολάκη. Καταρχήν, ευχαριστώ για τη συμπαράσταση που μου δείχνετε για τα στημένα επεισόδια που δημιούργησα 10 ακροδεξιοί και 5 από συγκεκριμένο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς με φόντο πολίτες της Ιεράπετρας οι οποίοι διαδήλωναν την αγωνία τους για το νοσοκομείο, το οποίο νοσοκομείο, κύριε Γεωργιάδη, εσείς και ο κύριος Λοβέρδος κλείνατε και κουτσουρέψατε τον οργανισμό του στο μισό και εμείς αυτή τη στιγμή το πρικίζουμε με 27 άτομα νέο προσωπικό, όπως εξηγήσαμε σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι μαζεύτηκαν μέσα και κάναμε μια εξαιρετική κουβέντα για 2,5 ώρες και απαντήσαμε πολύ συγκεκριμένα για τη μια πληγή που εσείς ανοίξατε με την καταστροφή που φέρατε στο σύστημα υγείας. Εμείς την επουλώνουμε, τη διορθώνουμε και τη θεραπεύουμε. Να σας εκφράσω κι εγώ τη βαθιά μου συμπαράσταση για την αποτυχία της χθεσινής συγκέντρωσης των παραιτηθείτε, στην οποία ηγηθήκατε και που βγήκατε με την πρωτοφανή δήλωση ότι είχε χιλιάδες λαού, αλλά είχαν πάει κάτω από τα δέντρα και δεν τις πέραν οι κάμερες. 1-0 αυτό. Δεύτερο, για να δούμε επί της ουσίας. Το Κέλπνο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Με βάση τα αναφερόμενα στο σύγγραμμα του κυρίου Σπυλιοτόπουλου, εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελίδες 349-368, στο Κερπνό ασκείται εκ μέρους του κράτους διοικητική εποπτεία ως νούπου γιώτα δέλτα, δηλαδή δυνατότητα ελέγχου η οποία είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή της ένομης τάξης, η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, η τήρηση των ισχυρουσών διατάξεων και η πρόληψη και καταστολή καταστάσεων αντίθετων προς το ένομο συμφέρον. Συνεπώς, ο έλεγχος που ασκείται μπορεί να είναι κατασταλτικός ή προληπτικός. Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο πράξεων πριν την έκδοσή του, εν προκειμένου, εφόσον θέλετε νόμου συγκεκριμένου. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 358 του 1992, του Ιδρυτικού Νόμου του Κελπνό δηλαδή, η εποπτεία εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου, το διορισμό του Διοικητικού του Συμβουλίου, άρα μπορεί να προβεί σε κάθε έλεγχο, είτε προληπτικό είτε κατασταλτικό, κάθε πράξη διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, ειδικότερα δε διαδικασιών και πράξεων πρόληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας που χρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο και δι' από τον τακτικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι το νομικό κομμάτι. Και πάμε τώρα στα συγκεκριμένα. Γιατί έχουμε μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, γιατί πρέπει να γίνει μια σύγκριση και να καταλάβουν τι έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στο παρελθόν και τι κάναμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, έχω εδώ πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Κερπνό 4 Ιουλίου του 2013. Ήσασταν Υπουργός Υγείας. Ο κύριος Ευσταθίου, αντιπρόεδρος του Κερπνό, αλλάζει, μιλάω για την προηγούμενη πρόσληψη στις ΜΕΘ, 40 γιατρών και 190 νοσηλευτών πιέψιλον, ταφέψιλον και δελταέψιλον. Ενώ έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις, έχουν βγει οι επιτροπές. Ο κύριος Ευσταθίου, προφανώς όχι μοναχός του, αλλά με άνωθεν εντολή, αλλάζει με σοκαλό καιρό και μεσούσης της διαδικασίας αξιολόγησης και καλά των φακέλων των υποψηφίων τη σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης. Επί των ημερών σας έγινε αυτό. Πού έχει περιγραφεί διαδικασία αλλαγής της επιτροπής αξιολόγησης ενώ κάνει την αξιολόγηση? Εσείς το κάνατε αυτό. Συνεδρίαση Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου του 2013. Εσείς Υπουργός. Ερχόμαστε να καλύψουμε την προηγούμενη απόφαση που αλλάζεται, εδώ είναι, θα κατατεθούν στα πρακτικά, που αλλάζεται τη σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης και για τους γιατρούς και για τις νοσηλευτρίες
Και έρχεστε και ανακοινώνετε πίνακα αποτελεσμάτων, εισηγείται ο κύριος Ευσταθίου και ψηφίζει με πρόεδρο την κυρία Τζέννη Κουρέα Κρεμαστινού. Ψηφίζει, επιβεβαιώνουν ότι απομακρύνουμε αυτούς, βάζουμε αυτούς. Οι επιτροπές που αλλάξαμε κατέληξαν σε αυτόν εδώ τον κατάλογο. Με αυτό διορίσατε τους προηγούμενους. Μετά λέει και από προσωπικές συνεντεύξεις όπου χρειάστηκε. Το πρακτικό της απόφασης με το οποίο διορίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, εδώ είναι. Δείτε το, αν δεν το βλέπετε, να έρθετε πιο κοντά. Πού είναι το μόριο? Πού υπάρχει εδώ δίπλα στην απόφαση ένα μόριο? Όλος αυτός ο πίνακας έγινε με μπιλιετάκια από εσάς και άλλους της παραταξής σας και με το μοίρασμα που κάνατε τότε με τη συγκυβέρνηση. Για να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε. Δεν υπάρχει ένα μόριο πουθενά. Ένα μόριο πουθενά. Αυτά κατατίθενται. Ελάτε παρακαλώ. Δεύτερο, τι κάναμε εμείς? Για να μην επαναληφθεί αυτό, γιατί οι παρακρατικοί μηχανισμοί ζουν και βασιλεύουν, αλλά τους ξεδοντιάζουμε και εκείνο ο πόνος σας ο μεγάλος. Εμείς είχαμε πληροφορίες, ως οφείλαμε να έχουμε ως εποπτεύουσα αρχή του Κελπνό, ότι έχουν κατατεθεί 220 αιτήσεις, για τους γιατρούς μιλώντας, και γίνεται το μάλευράς. Και λέμε, όπα παιδιά, μισό λεπτό, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε καταγγελίες. Ερχόταν καταγγελίες. Ότι ούτε καν η Επιτροπή Αξιολόγησης που είχε οριστεί δεν είχε πρόσβαση στους φακέλους. Κάποιος παρακρατικός μηχανισμός εκεί μέσα, σε κάποια γραφεία, επί των ημερών μας, έβγαζε την κατάσταση το ποιοι θα προσληφθούν. Και λέμε, πίσω κλεφτόπουλα. Τους λέμε, δώστε μας τα, δείξτε μας την κατάσταση. Μας στέλνουν λοιπόν μια κατάταξη τότε, με μια υποτιθέμενη μοριοδότηση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Προσέξτε, να πω κάτι. Ότι για πρώτη φορά εμείς επιβάλαμε η προκήρυξη να γίνει, παρά το ότι ο ιδρυτικός νόμος του Κελπνό έλεγε ότι εξαιρείται, να γίνει με κριτήρια του ΑΣΕΠ. Η νομική σύμβουλος που αναφέρατε, και θα πω κάποια πράγματα για την κυρία αυτή μετά, λέει ότι εμείς εξαιρούμαστε. Δηλαδή υπερασπίζεται το φαύλο και σάπιο καθεστώς η νομική υπηρεσία του Κελπνό, που εσείς είχατε διορίσει, και οι προκάτοχοι και οι προκάτοχοι των προκατόχων σας, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι, υπερασπίζεται ότι το Κελπνό εξαιρείται. Γιατί μας βάζετε να κάνουμε διαγωνισμό με κριτήρια του ΑΣΕΠ? Αυτό υπερασπίζεται, κύριε Γεωργιάδη. Μας στέλνουν λοιπόν ένα κατάλογο, τον οποίο βεβαίως, για να δούμε αν λένε αλήθεια στα μόρια, γιατί δεν είχαμε εμπιστοσύνη, και έπρεπε ως υπουργός που θα νομιμοποιούσε μετά τις προσλήψεις αυτές να δω που βάζω την υπογραφή μου. Έτσι με εν τέλει το Σύνταγμα να κάνω, κύριε Γεωργιάδη, να προστατέψω το δημόσιο συμφέρον. Αυτό δεν είναι? Και είδαμε τους φακέλους. Και τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι στα 220 άτομα έχουν γίνει 88 λάθος μοριοδοτήσεις. Λάθος. Άλλη προϋπηρεσία υπήρχε στα χαρτιά, άλλοι βαθμολογούσαν. Άλλα μεταπτυχιακά ή τίτλους υπήρχαν και άλλα μετρούσαν. Αλλού δεν είχαν και τους βάζανε μεταπτυχιακά, αλλού είχαν και δεν τους τα βάζανε. Καθόμαστε λοιπόν και κάνουμε μια προεργασία και αποστέλνουμε πίσω στον τότε πρόεδρο, τον κύριο Γιαννόπουλο, ότι κοιτάξτε, η γνώμη μας εμάς είναι αυτή. Η γνώμη μας είναι αυτή. Με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ και τη μοριοδότηση, αυτή είναι. Και τους διαβιβάζουμε το χαρτί για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες. Ποιες ήταν οι δικές του νόμιμες ενέργειες? Να συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Και να συγκρίνει, γιατί δεν τον είχε φτιάξει αυτόν τον πίνακα η Επιτροπή Αξιολόγησης, να συγκρίνει τη μοριοδότηση που έκαναν, ναι, και οι υπάλληλοι του Υπουργείου, δημόσιοι υπάλληλοι που ξέρουν από μοριοδοτήσεις και διαδικασίες, με αυτό που είχαν γίνει πριν, να δούμε ποιος έχει δίκιο, ρε παιδιά. Να δούμε ποιος έχει δίκιο. Ανταυτού το ανεβάζει, βάζετε την κυρία οικονόμου να αρχίσει να βγάζει διαδικασία. Βλέπω ότι όπα εδώ μας πιάσανε, παιδιά, είναι να πούμε ότι είναι παράνομο, γιατί θα σωθούμε. Και αρχίζει αυτή η γνωστή διελκυστίδα, η οποία καθυστερεί. Επειδή εμείς έχουμε πάρει πολιτική απόφαση ότι με αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο του πελατειακού κράτους και της παραοικονομίας θα το σπάσουμε, το τραβήξαμε το τέλος. Τους ζητήσαμε να μας πούν τι γίνεται εδώ, ποιος έχει δίκιο. Άρχισαν να βγάζουν αυτά που βγάζανε, αρχίζουν να καθυστερούν τη διαδικασία.
να εκβιάζουν τα μέλη της Επιτροπής, να μην υπογράφουν και να μην ελέγχουν τα παραστατικά, που, τα μόρια αυτά, και παρά τις προσπάθειες που έγιναν, προχωρήσαμε στην αλλαγή της διοίκησης του Κερπνό. Και να δούμε τώρα στο τελικό συμπέρασμα. Και όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία επ' αυτών, να βγει και να το πει. Ο πίνακας των οποίων κατέληξαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου με δική μου εντολή να δουν και να μοριοδοτήσουν πραγματικά, είναι ακριβώς ο ίδιος πλην τριών ονομάτων που δεν αποδέχτηκαν διορισμό με τον πίνακα που έβγαλε η Επιτροπή, η ίδια Επιτροπή, η πρώτη, δεν την αλλάξαμε, η ίδια Επιτροπή, η πρώτη. Ακριβώς ο ίδιος πίνακας. Κύριε Πολάκη, έχετε... Τελειώνω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτό που είχαμε πριν τριών ονομάτων, τα οποία αρνήθηκαν διορισμό και η οποία η ίδια Επιτροπή που είχε διοριστεί από πριν, μετά που απελευθερώθηκε από τον ασφυκτικό ζυγό της προηγούμενης διοίκησης και του παρακρατικού μηχανισμού που ακόμα εμφυλοχωρεί αλλά ξεδοντιάζεται, όπως λέω, έβγαλε τα αποτελέσματα τα οποία, κύριε Γεωργιάδη, αν δεν το πήρατε χαμπάρι, αναρτήθηκαν χτες μετά και την εξέταση των εστάσεων, διότι εκεί αυτός ο παραμηχανισμός έκανε άλλη μια προσπάθεια. Γι' αυτό έπεσα έξω στις μέρες. Διότι οι δύο δικηγόροι από τα τρία μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων έκαναν 12 μέρες, που δεν τους αλλάξαμε ούτε αυτούς, 12 μέρες να απαντήσουν στη νέα διοίκηση του Κελπνό ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην Επιτροπή Ενστάσεων, εμείς απεργούμε. Λες και είναι δικαστήριο. Λες και τους ζητήσαμε να παρασταθούν σε καμιά δίκη. Απλά να τους είπαμε να δείτε τις εστάσεις. Οι ίδιοι πριν. Με βάση λοιπόν την άρνησή τους, αλλάξαμε την Επιτροπή Εστάσεων, εκδικάστηκαν οι ενστάσεις και βγήκε ο οριστικός κατάλογος. Και επίσης βγήκε πάλι από την ίδια Επιτροπή τα 20 άτομα ΠΕ νοσηλεύτριες και τα 170 άτομα ΤΑΦΕ νοσηλεύτριες. Αναρτήθηκαν και αυτά, περιμένουμε να υπάρξουν εστάσεις, θα εκδικαστούν από τις εστάσεις, οι γιατροί μπορούν και θα διοριστούν άμεσα από τη στιγμή που αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας. Διάλειμμα για τα υπόλοιπα στη δευτερολογία. Λοιπόν, να γίνει όμως, γιατί είναι εξαπλάσιος ο χρόνος, πόσος. Ναι, το καταλαβαίνω, κύριε Πολάκη, αλλά... Είναι απολαυστικό, μην το σταματάτε. Εγώ τον ακούω μέχρι τα απόγευμα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, φροντίστε κι εσείς όσο μπορείτε πιο... Ευτυχώς είναι δίπλας ο κύριος Πετρόπουλος που είναι νομικός και μπορεί προφανώς να το κάνει τώρα δημοσία, αλλά μπορεί να σας τα εξηγήσει λίγο πίσω. Ο έλεγχος που έχετε αρμοδιότητα να κάνετε στο Κελπνό, κύριε Υπουργέ, γίνεται δια των αρμοδίων οργάνων που έχει η πολιτεία. Δεν γίνεται από το πρόσωπό σας ή από τους υπαλλήλους του γραφείου σας. Εάν δηλαδή είχατε πράγματι καταγγελίες, παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, λέω την προσοχή σας. Εάν είχατε καταγγελίες. Εγώ προσχωρώ λίγο γρήγορα για να κερδίσουμε χρόνο. Ας δεχθώ ότι όσα είπατε είναι αληθή. Αυτό το λέτε εσείς, αλλά ας το δεχτούμε. Τι μπορούσατε να κάνετε ως υπουργός? Μπορούσατε να ζητήσετε από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας να ελέγξει αυτές τις καταγγελίες. Μπορούσατε επίσης να ζητήσετε από το Κελπνό να ξανακάνει τη διαδικασία από την αρχή. Τι δεν μπορούσατε να κάνετε, κύριε Υπουργέ? Να πάρετε στο χέρι σας τους φακέλους των διαγωνιζομένων. Γιατί αυτό, αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, εμπίπτει εκτός όλων των άλλων στο νόμο περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Και επειδή έχετε παρέμβει στη διαδικασία, έχει και κακουργηματικό χαρακτήρα. Το ότι είστε υπουργός, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβετε ότι δεν σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε ό,τι θέλετε. Ο υπουργός σε μία αστικού τύπου κοινοβουλευτική δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, δρά κατά νόμο και κατά σύνταγμα, όχι όπως νομίζει αυτός. Εάν λοιπόν είχατε καταγγελίες, στα πλαίσια του εποπτικού ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, έπρεπε να ζητήσετε τα αρμόδια όργανα να ελέγξουν αυτές τις καταγγελίες. Το ότι κάνατε παρέμβαση ο ίδιος καθιστά τη διαδικασία άκυρη. Και προβλέπω και κάτι. Και μετά την οριστική ανάρτηση του πίνακα, θα πάνε στα δικαστήρια άνθρωποι που θα θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Και θα μπλοκάρει διαδικασία στα δικαστήρια. Γιατί ο πίνακας που αναρτήσατε είναι εσωτερική διαδικασία του Κελπνό. Θα έχει και νομική συνέχεια όλο αυτό το πράγμα,
από τη στιγμή που κυκλοφορεί η εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Κελπνό και λέει ότι όλη η διαδικασία που έχετε ακολουθήσει λόγω της δικίας παρεμβάσεως είναι άκυρη. Αλλά ακούστε κάτι ακόμα, κύριε Υπουργέ, και αυτό δεν σας τιμά καθόλου. Μας καταθέσατε στα πρακτικά, θα πάρω σε λίγο, διάφορες καταγγελίες σας για παρελθούσες διαδικασίες του Κελπνό. Μπορείτε να μου δείτε σε ποιο σημείο αναφέρετε το όνομά μου? Γιατί εγώ σας αναφέρω σε ποιο σημείο αναφέρετε το όνομά σας. Μπορείτε να μου φέρετε ένα χαρτί με αριθμό πρωτοκόλλου όπου να λέει ότι ο Υπουργός Υγείας Άδων Γεωργιάδης ζήτησε κάποιο φάκελο? Εγώ έχω να σας δείξω χαρτί που λέει ότι ο Υπουργός Υγείας Πολάκης ζήτησε κάποιο φάκελο. Άρα τι συγκρίνετε? Συγκρίνετε την όποια άποψή σας για το αν το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό ακολούθησε ή όχι αυτά τη διαδικασία με τη δική σας παράνομη παρέμβαση στην διαδικασία που ήταν εν εξελίξη? Συγκρίνετε δηλαδή δύο μεταξύ τους άσχετα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Και το κάνετε εις γνώση σας για να πετάξετε λάσπη. Για να ανακεφαλαιώσουμε μέσα στην εισήγηση, να το πω για το ξέρω και δημοσιογράφο που ακούνε και ο ελληνικός λαός, αναφέρει η επιτροπή, ποια επιτροπή, αυτή που κρατήσατε τελικώς, ότι δεν μπορούν να ελέγξουν αν έχουν όλα τα χαρτιά στα χέρια τους, γιατί κατά την επιστροφή των φακέλων από το γραφείο σας είχατε αφαιρέσει χαρτιά από τους φακέλους, κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε αυτό? Σας κατηγορεί η επιτροπή ότι αφαιρέσατε χαρτιά από τους φακέλους. Και έτσι και μας το παίζετε εδώ, διαπρίσιος κήρυκας της ηθικής. Αν θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα. Μου λέτε, αυτό το παρακρατικό διοικητικό συμβούλιο του Κελπνό, το οποίο έκανε όλα αυτά τα τρομερά πράγματα, ο μηχανισμός αυτός, με τη συνέργεια του τότε Διοικητικού Συμβούλου και τότε Προέδρου του Κελπνό, από ποιον είχε διοριστεί, κύριε Υπουργέ, ξέρετε? Από τον προκάτοχό σας, κύριο Παναγιώτη Γκουρουμπλή, νυν Υπουργό Εσωτερικών της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Τι μας λέτε δηλαδή στη Βουλή? Ότι ο συνάδελφός σας, κύριος Γκουρουμπλής, είχε συνεργήσει έναν παρακρατικό μηχανισμό και για να τον επιβραβεύσει ο κύριος Πρωθυπουργός τον αναβίβασε σε Υπουργό Εσωτερικών? Αυτό λέτε στον ελληνικό λαό? Ότι ο συνάδελφός σας στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι απατεώνας και διόρισε παρακρατικό οργανισμό? Σαν δεν τρέπεστε καθόλου? Λοιπόν, επί της ουσίας, κάνατε μία παρέμβαση η οποία ήταν παράνομη. Και αν έχετε και λεβεντιά κριτική, να είστε μόνος σας να γίνει η ανακριτική επιτροπή και να πάτε στο δικαστήριο να τα πείτε αυτά που λέτε. Όχι στη Βουλή. Να πάτε στο δικαστήριο όπως κάθε Έλληνας πολίτης και να πείτε στο δικαστή ότι ναι, εγώ παρέμβει τους νόμους γιατί έτσι νόμιζα. Και να ασκρίνει το δικαστήριο. Όχι να συγκαλεί την συνάδελφη του ΣΥΡΙΖΑ με το κατάπτυστο άρθρο 86 που δεν θέλετε να καταργήσετε. Δεύτερον, χάρη στη δική σας παράνομη παρέμβαση έχουν μείνει πάνω από 6 μήνες στα κρεβάτια χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν μου λέτε, κύριε Υπουργέ, για όσους πέθαναν ή για όσους η υγεία τους υπέστη τεράστια βλάβη? Γιατί μου κάνατε και μάθημα μέσω Facebook ότι σώσατε ζωές. Έχετε να πείτε ένα συγγνώμη που χάρη στην παρέμβασή σας δεν βρήκαν κρεβάτι και άλλοι πέθαναν και άλλοι έπαθε βλάβη η υγεία τους? Αισθάνεστε καθόλου τύψη το βράδυ? Πρέπει να κινηθείτε. Που ψάχνουν τώρα άνθρωποι κρεβάτι εντατικής θεραπείας και δεν βρίσκουν εξαιτίας σας? Λοιπόν, όταν έρχεστε εδώ, να μην έχετε το ύφος που είτε συνηθίσει να έχετε. Ιδιαίτερα όταν έχετε παρανομήσει. Και θα μου επιτρέψετε κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, την ερώτηση αυτή την έχω επανακαταθέσει 5 συνεχόμενες φορές. Και ως Πολάκης ήρθε σήμερα μετά την φασαρία που έκανε την περασμένη εβδομάδα. Μη διανοηθείτε ξανά να απαντάτε σε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου για επίκαιρη ερώτηση μέσω Facebook. Μην ευτελίζετε τη διαδικασία και το Σύνταγμα, κύριε Υπουργέ. Είστε υπουργός ελληνικής δημοκρατίας. Είναι ατυχίας για τη δημοκρατία μας αυτό, αλλά είναι αληθές από την άλλη. Να σέβεστε τον ρόλο σας. Είστε νομικά έκθετος, είστε παράνομος και να μην έχετε ύφος. Και να ζητείτε και ένα συγγνώμη από όλους αυτούς οι οποίοι πέσαν ανήκες στο βλάβι στην υγεία τους εξαιτίας σας.